Τους εποχικούς πυροσβέστες που βλέπουν τη διαδικασία για παραμονή τους στην υπηρεσία για 5 χρόνια να παγώνει, καθησύχασε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Στόχωνας. Ο αρμόδιος Υφυπουργός τόνισε πως το θέμα έμεινε πίσω λόγω της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας. Σοβαρό πρόβλημα παρουσιάζεται στην πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιά στις Κυριακές, και αυτό γιατί από την 1η Μαΐου οι εποχικοί πυροσβέστες που προσελήφθησαν εργάζονται μονάχα καθημερινές και Σάββατα, ενώ επεμβαίνουν σε περιστατικά σε απόσταση μικρότερη των 40 χιλιόμετρων από την έδρα τους. Η λιτότητα και οι περικοπές δεν επέτρεψαν στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει και το φετινό καλοκαίρι στο έπακρο τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην κατάσταση πυρκαγιών. Το θέμα ανέδειξε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Εδώ η κατάσταση φαίνεται να παραμένει ακόμα στην προετοιμασία και στη συζήτηση, στη διαβούλευση κοινώς, όπως έχει συνηθίσει να λέει ο κ. Παπανδρέου. Από ό,τι φαίνεται, οι εποχικοί πυροσβέστες, που κυρίως το μεγάλο όγκο δουλειάς μαζί με τους μονίμους το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, καλούνται σε πεθύμερη βάση και χωρίς υπερορίες να αντιμετωπίσουν τυχόν κρούσματα πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι Σαββατοκύριακα απαγορεύεται να υπάρξουν περιστατικά. Και ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει εντός του πέμπτου ημέρου. Πράγματα δηλαδή που μόνο αστεία μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανένας. Εξάλλου, ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς θητείας, όπως είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Για το θέμα απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Στόχωνας, μιλώντας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στείλαμε την εδώ και 2 μήνες ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εννοώ την απόφαση για την προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, που ούτως ή άλλως σκοπεύουμε να έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του χρόνου. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός και η δέσμευσή μας στους συναρμόδιους υπουργούς που πρέπει να υπογράψουν για να εκδοθεί η προκήρυξη. Συνέπεσε με πραγματικές και όχι προσχηματικές ιδιαιτερότητες της περίοδου, που τις γνωρίζουν πια όλοι. Την πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του Μηχανισμού Στήριξης τον προηγούμενο μήνα και το βαρύ πολιτικό κλίμα και τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, που επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν και το συμμερίζομαι, παρόλο που συμμερίζομαι εξίσου και την αγωνία των παιδιών, μάλλον μεγάλη πολυτέλεια να ασχοληθούν 4 υπουργοί για να βγει μια προκήρυξη που έτσι και αλλιώς τα αποτελέσματά της και η πρόσληψη του προσωπικού δεν αφορά τον παρόντα χρόνο, δηλαδή την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, μια και φέτος απασχολούνται επίσης ως εποχικοί. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, χθες στο δελτίο μας τι είπε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Όθωνας, για το θέμα. Σήμερα θα ακούσουμε και την πλευρά των συμβασιούχων πυροσβεστών. Ο γραμματέας του Σωματείου Ανατολικής Κρήτης είναι κοντά μου για να κουβεντιάσουμε, ο κύριος Μάριος Κυριακάκης. Καλησπέρα, κύριε Κυριακάκη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Όθωνα τι είπε χθες στο δελτίο μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σήμερα είναι πλήρως επανδρωμένη η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίπεδο Κρήτης, είναι δηλαδή σε θέση να αντιμετωπίσει σοβαρά συμβάντα, με δεδομένο πως εσείς οι εποχικοί πυροσβέστες εργάζεστε λιγότερες μέρες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία έλλειψη προσωπικού. Εμείς που ερχόμαστε τους θερινούς μήνες για να συνδράμουμε στο έργο της δασοπυρόσβεσης, δεν μπορούμε να εργαστούμε τις Κυριακές ούτε τις καθημερινές μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Ίσως το Υπουργείο κρίνει ότι οι φωτιές σβήνουν μόνες τους, ή οι φωτιές μετά τις 10 δεν μπαίνουν φωτιές. Για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Κυριακάκη, μέχρι πέρυσι εργαζόσασταν κανονικά όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες τα καλοκαίρια, οπότε βέβαια βρισκόσασταν στην υπηρεσία, δηλαδή με νυχτερινά, με επεμβάσεις σε πυρκαγιές σε αποστάσεις μεγαλύτερες 40 χιλιόμετρων. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται φέτος, έτσι? Και το καθεστώς που ισχύει με εμάς είναι ότι πάντα ερχόταν έγκριση για να δουλέψουμε υπεροριακά, Κυριακές, αργίες, εξαιρέσιμες και νυχτερινά. Πάνω σκάρι πέρυσι ήρθε αυτή η διαταγή γύρω στις 10 του μήνα, 9 του μήνα, αρχής 9 έκτου. Φέτος αυτό έχει καθυστερήσει, όπως έχει καθυστερήσει και να εγκριθεί το κονδύλι για την πληρωμή μας που δουλεύουμε από 2 Μαΐου, με αποτέλεσμα να μην εργαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν γίνει μία φωτιά όχι πολύ μακριά, εδώ μετά το Αρκαλοχώριο, που υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Σήμερα δε που είναι Κυριακή, δεν το συζητάμε, έχουμε όλοι ρεπό. Επομένως, δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Σοβιανάκης στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε με την παρέμβαση την οποία έκανε. Εφόσον λοιπόν έχουμε συμβάν την Κυριακή, και πόσο μάλλον μετά τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές, ελαττώνεται κατά πολύ
το προσωπικό. Ελατώνεται. Οι άνδρες πυροσβεστικής μπορούν να επέμουν. Αυτό ακριβώς. Ελαττώνεται πάρα πολύ το προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, αν χτυπήσει ένα συμβάν, δύο συμβάν, στον πρώτο σταθμό του Ηρακλείου, το προσωπικό που είναι μέσα, οι μόνιμοι συνάδελφοι, είναι μόλις 5 άτομα. Μάλιστα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι. Και βέβαια να πούμε, κύριε Κυριακάκη, ότι ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό έτσι στην περίοδο. Δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Παρατηρήθηκε το αστείο γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη που είχαμε, στη Βόρεια Ελλάδα μάλλον, που είχαμε ένα συμβάν δασικό, οι συνάδελφοι ενώ ειδοποιήθηκαν να φύγουν στο δρόμο, τους έδωσαν διαταγή να επιστρέψουν διότι ήταν πάνω από 40 χιλιόμετρα. Οπότε δεν επενέβησαν στο συμβάν. Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και στο πιο συγκεκριμένα στο πρόβλημα το δικό σας και στο θέμα που αντιμετωπίζετε. Φάνηκε πως δόθηκε λύση στο θέμα της πρόσληψής σας στην πυροσβεστική υπηρεσία με έναν τέλος πάντων πιο μόνιμο χαρακτήρα. Ωστόσο, το θέμα έχει προς το παρόν παγώσει. Μιλώντας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Οθόνας, όπως ακούσαμε, εμφανίστηκε καθησυχαστικό. Συμμερίζεστε εσείς ως εποχικοί πυροσβέστες την άποψή του? Κατά βάση, ναι, έγινε όντως ένα βήμα με την ψήφιση πριν δύο μήνων του νομοσχεδίου για το θεσμό του πενταετούς θητείας. Έχοντας όμως κακή εμπειρία από τις πολιτικές ηγεσίες των προηγούμενων ετών, όπου πάντα μας τακτοποιούσαν και πάντα έμενε στα χαρτιά, φοβόμαστε ότι μπορεί να παραμείνει και αυτό στα χαρτιά. Δυστυχώς... Τώρα όμως έχει προχωρήσει... Όπως τουλάχιστον είπε ο Υφυπουργός, έχει προχωρήσει και κάποια βήματα παρακάτω το θέμα έχει σε σχέση με παλαιότερα. Ναι. Έτσι είναι, κύριε Κυριακάκη? Η αλήθεια είναι ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή. Mm-hmm. Είναι νόμος του κράτους εδώ και δύο μήνες. Αλλά αυτό για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει αυτός ο διαγωνισμός, ενώ ήταν να βγει 15 Μαΐου. Mm-hmm. Έχει καθυστερήσει. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε εργασία. Ζητάμε αντί. Το επίδομα ανεργίας που μας δίνουν τους υπόλοιπους μήνες να μας το κάνουν επίδομα εργασίας. Αυτό το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Αντί να καθόμαστε να είμαστε στις υπηρεσίες, έτσι θα γίνει πραγματική πυροπροστασία, δασοπροστασία και όλα τα συναφή. Και έτσι αλλιώς να ξέρετε ότι το δημοσιονομικό κόστος με βάση το σχεδιασμό δεν ήταν μεγάλο, ήταν ίσα-ίσα που ήταν πολύ λιγότερο. Γιατί δεν μας προσλάμβανε με το μισθό ενός μόνιμου, μας προσλάμβανε με το μισθό που παίρνουμε τώρα. Ένας καινούριος λοιπόν υπάλληλος τώρα αυτή τη στιγμή παίρνει γύρω στα 750 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, πολλοί από τους συναδέλφους σας θα δώσουν λύση στο πρόβλημά τους. Δεν ισχύει όμως για όλους με τους υπόλοιπους που δεν θα υπογράψουν τις συμβάσεις πενταετίας. Τι γίνεται? Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός και εκείνοι. Ναι, μιλάμε περί τα 2.000 άτομα τα οποία μένουν εκτός ρύθμισης κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. Τα οποία υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα διότι οι περισσότεροι εξ αυτών δουλεύουν 10 και 15 και 20 χρόνια έχουμε κάποιους. Από τότε, από το 98 που μπήκαν στην πυροσβεστική και από πριν που ήταν στα δασαρχεία, όταν ήταν η δασοπυρόσβεστη, ήταν στα δασαρχεία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Δυστυχώς δεν μας έχουν πει τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές που έχουν δώσει τόσα για το σώμα. Και υπάρχει μεγάλη αγωνία και μεγάλη ένταση σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν αύριο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε η απουσία σας ως συμβασιούχοι φέτος να μην κοστίσει, να μην κοστίσει στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα βέβαια, γιατί ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει πυρκαγιές αντίστοιχες προηγούμενων ετών και βέβαια να ευχηθώ να δοθεί και λύση στο πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο σας απασχολεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.